θεωρώ ότι έχει ως όνομα πολλά πλεονεκτήματα. Από την άλλη θέλω να δω έτσι το σκεπτικό το δικό σας μέσα στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, γιατί υπήρχε το όνομα και του κυρίου Δημητριάδη και μπήκε και το θέμα γιατί όχι ένας αριστερός αυτόνομος, μια αριστερή αυτόνομη κάθοδος του κόμματος. Ήθελα να τα δούμε αυτά μαζί. Ο στόχος μας είναι να πετύχουμε την προοδευτική αλλαγή. Όχι να την διατηρήσουμε ως σύνθημα, αγαπητέ Μακρέα. Και θεωρήσαμε και εκτιμήσαμε από την αρχή, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ότι ο προσφορότερος τρόπος για να πετύχουμε την προοδευτική αλλαγή δεν είναι να απομονωθούμε, δεν είναι να προτάξουμε μια αριστερή πρόταση σε αυτές τις εκλογές για να ξεχωρίσουμε από την κοινωνία, αλλά ο στόχος θα έπρεπε να ενώσουμε την κοινωνία ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις να συστρατευτούμε μαζί για να πετύχουμε την προοδευτική αλλαγή. Να μπορέσουμε δηλαδή να ενώσουμε την κοινωνία και όλους όσοι είναι απογοητευμένοι από αυτή τη διακυβέρνηση και αυτοί βρίσκονται οριζόντια σε όλους τους πολιτικούς χώρους, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις προοπτικές να πετύχουμε αυτό το στόχο. Η αλήθεια είναι ότι το εύκολο θα ήταν να επιλέξουμε υποψηφιότητα από το χώρο του ΑΚΕΛ, είτε από την ηγεσία του ΑΚΕΛ, είτε ευρύτερα από το χώρο της αριστεράς. Και βεβαίως αυτό δεν είναι αθέμητο. Από την άλλη όμως, εμείς ξεκινήσαμε μια δύσκολη και το ξέραμε προσπάθεια για να πετύχουμε συνεργασίες με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτή η προσπάθεια δεν ευοδοθηκε όπως γνωρίζετε και πήγαμε στο δεύτερο καλύτερο σενάριο για μας, που επίσης μπορεί να δημιουργήσει προοπτικές συνεργασίες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε από τον πρώτο γύρο κατά την άποψή μας, αλλά πολύ περισσότερο στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή να στηρίξουμε μια ανεξάρτητη υπερκομματική υποψηφιότητα ευρύτερα της αποδοχής, ώστε να δημιουργούνται συγκλήσεις, να δημιουργούνται προοπτικές συνεργασιών, να δημιουργούνται προοπτικές ενός νικηφόρου αποτελέσματος με πολύ καλύτερες πιθανότητες. Και αυτό πιστεύω ότι κάναμε. Σε αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε, σε αυτό το πλαίσιο συζητήσαμε. Δεν πήγαμε να συζητήσουμε επιλογή από το χώρο της αριστεράς. Μείναμε σε αυτό το σκεφτικό και καταλήξαμε στο όνομα του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ο οποίος πιστεύουμε πλήρωσε στις προθέσεις που μπορεί να μας οδηγήσουν σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι ένα πολιτικό πρόσωπο. Νομίζω δεν θα βρεθεί και άνθρωπος να πει κάτι εναντίον του. Έτσι θεωρώ, ταπεινή μου άποψη. Το ερώτημα το δικό μου είναι αν μπορεί να συσπυρώσει τις άλλες δυνάμεις. Δηλαδή μπορεί να γίνει ο πόλος έλξης και των άλλων ομόκεντρων δυνάμεων, κέντρο, σοσιαλιστές. Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου. Είμαστε σίγουροι ότι η πολιτική διαδρομή του Ανδρέα Μαυρογιάννη, τα πολιτικά χαρακτηριστικά, η ποιότητα του ανθρώπου, οι ικανότητες, η εντιμότητα, ναι, γενικά το πολιτικό στίγμα, αλλά και τα προσωπικά, τα ατομικά χαρακτηριστικά, γιατί όχι απλώς δεν υπάρχει κάποιος που να πει κάτι αρνητικό για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, συζητώντας ακριβώς σε αυτή όλη τη μακράδια διαδικασία, σε όποιους απευθυνθήκαμε, αγαπητέ μου Ανδρέα, και δεν λέω κάτι υπερβολικό, το έχω βιώσει και εγώ ίδιος, σε όσους απευθυνθήκαμε λένε τα καλύτερα για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, για το ήθος, την ευγένεια, την εντιμότητα του, το σεβασμό που δείχνει, την ταπεινότητα που επιδεικνύει, την καλλιέργεια, την ευρημάθεια του. Είναι μια πολύ πολύ αξιόλογη προσωπικότητα. Μαζί λοιπόν με τα πολιτικά χαρακτηριστικά που κουβαλεί ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, θεωρούμε ότι απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν και επιθυμούν την προοδευτική αλλαγή. Πρόκειται για ένα προοδευτικό άνθρωπο με πολλές κοινωνικές ευαισθησίες, ένα άνθρωπο που έχει όραμα για αυτή τη χώρα και που είμαι σίγουρος ότι αν ο κόσμος τελικά στηρίξει αυτή την επιλογή, που πιστεύουμε ότι θα το πράξει, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε την Κύπρο το αύριο, θα μπορέσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή στη χώρα μας με πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά, πολύ διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά από αυτά που διακρίνουν, παρατηρούμε, ζούμε, βιώνουμε δυστυχώς επί των ημερών αυτής της διακυβέρνησης. Το ερώτημα το δικό μου επίσης είναι, μπορεί να συσπηρώσει τον κόσμο της αριστεράς? Γιατί είδαμε ότι το 60% στην Κεντρική Επιτροπή, η υποψηφιότητα Μαυρογιάννη πήρε το 60%, δεν είναι τα ποσοστά που ξέραμε στο παρελθόν σε προτάσεις που ερχόντουσαν από το πολιτικό γραφείο 80-90.
Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και καλό. Θα μου πει κάποιος, υπάρχει ένας προβληματισμός, ένας δημοκρατικός διάλογος, αλλά μπορεί να συσπυρώσει την βάση του ΑΚΕΛ. Πιστεύω ακράδαντα ότι ναι, βεβαίως. Γιατί τα χαρακτηριστικά του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι πολύ κοντά στη φιλοσοφία, στο χαρακτήρα της αριστεράς. Η όλη πολιτική διαδρομή του αυτό είναι που επιδεικνύει. Από εκεί και πέρα, για να μην δημιουργείται σύγχυση. Ενώπιον της κεντρικής, τελικά πήραμε δύο ονόματα. Και βεβαίως εκεί, όποιος στήριζε το ένα από τα δύο ονόματα που πήραμε για να συζητήσουμε, δεν σημαίνει ότι απέριψιος μη κατάλληλο το άλλο πρόσωπο. Αυτό που συνέβηκε ήταν ότι θα έπρεπε να επιλέξουμε τελικά εκείνη την επιλογή που θα έκρινε η πλειοψηφία, όπως και αν αυτή διαμορφωνόταν, όπου θα υπήρχε η εκτίμηση ότι θα είχαμε την καταλληλότερη, όχι απλώς κατάλληλη επιλογή, αλλά την καταλληλότερη επιλογή για να προχωρήσουμε σε αυτές τις εκλογές, σε ό,τι αφορά το πρόσωπο που θα ηγηθεί. Οπότε, όποιος έκρινε καταλληλότερο το ένα πρόσωπο, δεν σημαίνει ότι έκρινε ακατάλληλο το άλλο πρόσωπο. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και πρέπει να τονίσω ότι δεν τέλειωσε η διαδικασία ακόμα, αγαπητέ μου Ανδρέα. Ναι. Έχουμε απόφαση πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής. Όλα αυτά θα συζητηθούν στο επίπεδο των κομματικών οργανώσεων βάσει αυτό που κάναμε ο πλούσιος προβληματισμός. Ο γόνιμος, ο δημοκρατικός διάλογος που αναπτύχθηκε στο Πολιτικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή και κατέληξε με μυστική ψηφοφορία σε αυτό το αποτέλεσμα που αναφερθήκατε του 60% θα συνεχιστεί με ανάλογο τρόπο στις κομματικές οργανώσεις βάσης όπου και εκεί θα γίνει ψηφοφορία για να έχουμε ακριβώς και ενδεικτικά ποιο είναι το αίσθημα των μελών του κόμματος που είναι οι νοικοκύριδες στη δική μας περίπτωση, στο ΑΚΕΛ. Και θα καταλήξουμε με απόφαση μόνο στις 5 του Ιούνιου. Στο συνέδριο του κόμματος. Στο συνέδριο του κόμματος, μάλιστα. Δύο πράγματα, τρία πράγματα, αγαπητέ Γιώργο. Το πρώτο, γιατί κατέβηκε και το όνομα του Αχιλλέα Δημητριάδη, ενώ στο πολιτικό γραφείο υπήρχε ένα αποτέλεσμα υπέρ του κυρίου Μαυρογιάννη. Γιατί μπήκε στην ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή και το όνομα Δημητριάδη. Επειδή είχαμε καταλήξει σε μια μικρή λίστα τελικά δύο προσώπων. Μάλιστα. Και αυτά είναι που συζητήθηκαν στο πολιτικό γραφείο. Ναι, μεν υπήρξε πλειοψηφική στήριξη του κ. Μαυρογιάννη στο πολιτικό γραφείο, αλλά επειδή υπήρξε αυτή η μικρή λίστα, καταθέσαμε την πρόταση του πολιτικού γραφείου στην Κεντρική Επιτροπή, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, ο Στέφανος Στεφάνου. Όμως δώσαμε την ευκαιρία, ανάλογο προβληματισμό που αναπτύχθηκε στο πολιτικό γραφείο, να αναπτυχθεί και στην Κεντρική Επιτροπή. Και ήταν πλούσιος, όπως σας είπα, γόνιμο διάλογος. Ακούστηκαν επιχειρήματα υπέρ και κατά σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα της μιας και της άλλης επιλογής, την εκλεξιμότητα, την προοπτική, σε όλο το επίπεδο. Μια δύσκολη διαδικασία, την οποία βιώσαμε, πρέπει να πω, σχεδόν σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις των προεδρικών εκλογών. Όμως αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας, να συζητάς, να προβληματίζεσαι, να λες διαφορετικές απόψεις, αλλά να καταλήγεις κάπου. Και όλοι μαζί, και αυτή είναι η αποφασιστικότητα που επιδεικνύεται από πλευράς των καθοδηγητικών σωμάτων του ΑΚΕΛ, όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη για αυτό που είναι το βασικό, το κύριο, ο στόχος της προοδευτικής αλλαγής στη χώρα. Μια απάντηση σε ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα τεθεί στο τραπέζι από πολλούς. Το γεγονός ότι ο κ. Μαυρογιάννης ήταν διαπραγματευτής μιας κυβέρνησης και μιας πολιτικής, Αναστασιάδη. Μάλιστα. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ήταν διαπραγματευτής με την ιδιότητα του ως τεχνοκράτης, ως διπλωμάτης, ως ένας ικανότατος, βαθύτατος γνώστης του Κυπριακού και δεν λάμβανε αποφάσεις για το Κυπριακό. Δεν συζητώ, αγαπητέ μου Ανδρέα, αυτό που κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν, ότι ήταν και συνυπεύθυνος για τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης. Δεν ήταν μέλος της κυβέρνησης καταρχήν, έτσι καμία σχέση δεν είχε με την κυβέρνηση. Καμία σχέση με τα θέματα διαπλοκής και διαφθοράς που χαρακτήρισαν, αυταρχισμού, καταπάτησης, καταλάβωσης των θεσμών από αυτή τη διακυβέρνηση. Καμία σχέση με τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές αυτής της κυβέρνησης που δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία για τους λίγους προνομιούχους σε βάρος των πολλών μη προνομιούχων, του 99% του κόσμου δηλαδή. Για να μην συνεχίσω να λέω με τις πολιτικές που ουσιαστικά αντί να προστατεύουν τη φύση και το περιβάλλον, δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση γινόταν το αντίθετο. Να μην τα συνεχίσω όλα αυτά, διότι είναι ατέγιοτα. Καμία σχέση. Δεν ήταν μέλος κυβέρνησης. Αυτό νομίζω ότι τα λέει. Κλείνει το θέμα. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μπορεί να καταθέσει μια ουσιαστική πρόταση αλλαγής που θα οδηγεί τη χώρα μας
σε ένα νέο βηματισμό μακριά από όλα τα φαινόμενα που ζήσαμε και τα διέξοδα που ζήσαμε και ζούμε από αυτή τη διακυβέρνηση. Στο Κυπριακό είναι αλήθεια ότι όντας διαπραγματευτής του Νίκο Αναστασιάδη, αλλά και πριν από αυτό δεν έχουμε ταύτιση απόψεων με τον Αντρέα Μαυρογιάννη σε όλα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε όμως στα βασικά, στα κύρια ταύτιση απόψεων σε ό,τι αφορά και το παρελθόν, πολύ περισσότερο όμως είμαστε εναρμονισμένοι σε αυτό που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, αγαπητέ μου Αντρέα. Πώς μπορούμε να δώσουμε τη μάχη ώστε το συντομότερο δυνατό να πετύχουμε δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική λύση του Κυπριακού, λύση της ζωνικής της κοινοτικής ομοσπονδίας, λύση που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Λύση που να επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας, την πατρίδα μας. Λοιπόν, σε αυτά, με τη συζήτηση που κάναμε με τον Αντρέα Μαυρογιάννη, με το στίγμα που έχει ο Αντρέας Μαυρογιάννης και το πολιτικό ιστορικό, είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να πορευτούμε μαζί και μπορούμε σε αυτή την προσπάθεια, ναι και πάλι, να έχουμε και δυνάμεις, προσωπικότητες πέραν του χώρου της αριστεράς που θα συστρατευτούν μαζί μας και ελπίζουμε να συστρατευτούν για να πετύχουμε την αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας. Κάτι τελευταίο. Τώρα που υπάρχει ο εκλεκτός του ΑΚΕΛ, θα γίνει νέα επαφή με ΔΥΚΟ, με οικολόγους, με ΔΕΚ, προκειμένου να υπάρξει μια συστράτευση? Ακούστε, αυτά θα τα δούμε. Πλέον υπάρχει και το πρόσωπο που μπορεί να μην έχουμε καταλήξει ως τις 5 του Ιούνιου που σας είπα που θα καταλήξουμε τελικά. Υπάρχει και το πρόσωπο του ανθρώπου που θα οδηγήσει αυτή την προσπάθεια, την κούρσα των προεδρικών εκλογών. Είναι ο ίδιος ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ενδεχομένως και ο ίδιος, δεν μπορώ να μιλώ εκ μέρους του, να επιδιώξει να κάνει επαφές. Ξέρετε, μπορεί να μην ευτυχήσαμε και να μην καταλήξαμε να συμπορευτούμε με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα με το ΔΥΚΟ αναφέρομαι, με το οποίο κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα, αλλά αυτό δεν μας μετέτρεψε σε εχθρούς, σε αντίπαλους. Κρατήσαμε γέφυρες και τα δύο κόμματα, έχουμε γέφυρες και με άλλα κόμματα, επικοινωνία. Ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε πολύ προσεκτικά, αγαπητέ μου Αντρέα, γιατί πραγματικά εμείς θέλουμε τη συνεργασία, πιστεύουμε ότι και η επιλογή που η Κεντρική Επιτροπή χθες κατέληξε είναι μια επιλογή που μπορεί να γίνεται εύκολα αποδεχτή και από τον κόσμο και από την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος. Όμως ό,τι είναι να γίνει θα γίνει με προσοχή, γιατί ξέρετε το ΔΥΚΟ έχει καταλήξει ότι δεν θα συνεχίσει τον διάλογο με το ΑΚΕΛ επί αυτού του ζητήματος. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μάλιστα. Εγώ δηλώνω την ελπίδα, την ευχή αλλά και τη συγκρατημένη αισιοδοξία ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να συναντηθούμε τώρα, δεδομένου του ότι έχει προηγηθεί, φαντάζει δύσκολο και νομίζω είναι δύσκολο. Όμως θεωρώ ότι αυτή η προοπτική υπάρχει και γι' αυτό ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μπορεί να είναι επιλογή και είναι επιλογή νίκης στις προεδρικές εκλογές. Μάλιστα. Θέλω να στείλω έντονα αυτό το μήνυμα, γιατί τα χαρακτηριστικά του επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα σε αυτή την προσπάθεια για την προοδευτική. Αγαπητέ μου, αγαπητέ Γιώργο Λουκαίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και στην πορεία. Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Να έχεις καλή δουλειά. Λοιπόν, φεύγουμε από το ΑΚΕΛ, φίλες και φίλοι.